Μα και οι γονείς του οι ίδιοι, η μάνα του λέει, απέναντι στην πράξη του έχω θυμό, όμως είναι το παιδί μου. Την είχα συνάδελφο εγώ τη Γεωργία και η Γεωργία μαθηματικός, ο Μπάμπης τότε ήταν στις ίδιες ηλικίες με τα παιδιά τα δικά μου. Και εγώ είχα έναν πολύ ζωηρό γιο και τα παιδιά της Γεωργίας ήταν άκελοι γιατί έπαιζαν μαζί. Και της έλεγα, τη ζήλευα πάπλα θαύματα, ξέρω πρέπει πώς τα μεγαλώνεις και είναι τόσο ήρεμα τα παιδιά σου. Τώρα βέβαια δεν τον πάει κανένας να πει. Ας πούμε, όχι υπέρ. Ποιο θα δικαιολογήσει, δεν θα δικαιολογείται βέβαια. Γιατί έχω και εγώ μια κόρη, ας πούμε, και δεν θα ήθελα να έχει μια τέτοια αντιμετώπιση. Μπαίνετε και στις δύο θέσεις. Μπαίνετε και στις δύο θέσεις. Να μην γινόμαστε καταπέλτες, δηλαδή. Απολογήθηκε και είπε την αλήθεια του. Θα πω τώρα αυτό το παιδί ότι ήταν ένα τέρας επειδή έφτασε σε αυτή την πράξη. Εγώ το έχω πει προς διάφορες κατευθύνσεις. Τόσο πολύ που την αγαπούσα που τη σκότωσε. Βρε, οι παθιασμένοι ερώτες καταλήγουν δραματικά, το έχω πει αυτό. Καταλήγουν δραματικά τις περισσότερες φορές. Το έγκλημα, η τραγωδία είναι σύνθετη με την ανθρώπινη ζωή. Είμαστε χώρα που τη γέννησε την τραγωδία. Αντιμετωπίστηκε και λες και ήταν ο serial killer, ας πούμε, αποκτήσω κόσμο. Είμαι πάρα πολύ θυμωμένη.